Κυρία Σβίγκου, γιατί τέτοια πρεμούρα για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποίησε ο κύριος Φόρτωμας στην υπόθεση του Κέλπνου από τη μία και από την άλλη, είναι δυνατόν τις μισές μέρες να κακοχαρακτηρίζεται τη δικαιοσύνη για την περίπτωση της έγκλησης του κυρίου Βαξεβάνη και από την άλλη να έχει κάνει καλά η δικαιοσύνη τη δουλειά της στην περίπτωση του Κέλπνου? Ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, η δική μας πρεμούρα αφορά στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, ο οποίος, όπως επισημάνατε και στην αρχή της εκπομπής σας, την περίοδο 12-14, όταν δηλαδή γινόταν αυτό το τεράστιο σκάνδαλο των εκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες του ελληνικού λαού, η Νέα Δημοκρατία είχε βρει την ευκαιρία να διορίζει τους ημετέρους της, να διασπαθίζει το εκατομμύρια ευρώ σε δίθεν διαφημιστικές δαπάνες, δίθεν site. Υπερτιμολογούσε ακόμα και τον Πριάμο, όπως είπατε πριν, έκρυβε σε κρύπτες κάτω από κάτι αποθήκες έγγραφα τα οποία τα έψαχναν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ευτυχώς, αυτό είναι ένα σκάνδαλο το οποίο το ερευνά η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη γι' αυτό, κυρία Σβίγκου. Θα περίμενα από τον αρμόδιο υπουργό, εάν δεν ήθελε να τον αποπέμψει η Νέα Δημοκρατία όπως δεν ήθελε, αν ο ίδιος δεν είχε την ευθυκρισία να παραιτηθεί, που φυσικά και δεν ήθελε, θα περίμενα τουλάχιστον να μην έχει το θράσος σήμερα να λέει από το βήμα της ελληνικής βουλής ότι θα υπερασπιστεί τα παιδιά αυτά στην ελληνική δικαιοσύνη. Είπε πριν ο κ. Φόρτωμας ότι είναι ένας ελεύθερος Έλληνας πολίτης ο κ. Γεωργιάδης και μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν είναι ελεύθερος Έλληνας πολίτης απλά. Είναι υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης. Όταν υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης πηγαίνει σε δικαστήριο να υπερασπιστεί κατηγορούμενους για μια υπόθεση μάλιστα που αφορά διασπάθηση δημόσιου χρήματος, τότε πάβει να είναι αγίος ένας απλός πολίτης. Αλλά εκείνη τη στιγμή εκπροσωπεί εκ των πραγμάτων ως υπουργός και την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν αυτό είναι σε γνώση, ήταν σε γνώση αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί αν ήταν σε γνώση του κυρίου Μητσοτάκη, σημαίνει ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης παρεμβαίνει στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, που για την Νέα Δημοκρατία είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη όταν ερευνά, όταν στοχοποιούνται δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, όπως την έκανε ο κ. Βαξεβάνης και η κυρία Παπαδάκου. Όταν όμως από το βήμα της Βουλής για άλλες υποθέσεις είδαμε απειλές σε μάρτυρες, αν θυμάστε στην περίπτωση της Νοβάρτης, είχαμε δει τότε απειλές απέναντι σε εισαγγελικούς λειτουργούς που ερευνούσαν την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν είδα τότε καμία ευαισθησία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταδικάσει εκείνες τότε τις κατηγορίες απέναντι στους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Σήμερα βλέπουμε επίσης μια υποκριτική στάση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες και όλοι οι διεθνείς και όλες οι διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις καταδικάζουν τη στοχοποίηση Βαξεβάνη. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Κίρτσος παίρνει αυτή τη στάση. Ο κύριος Κίρτσος είναι Έλληνας ευρωβουλευτής, είναι καθημερινά στις Βρυξέλλες, δέχεται μηνύματα από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, μιλάει, συνομιλεί με ξένους δημοσιογράφους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν είναι αυτή η στάση ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο ευρωβουλευτής ο κύριος Κίρτσος, καταλαβαίνουμε σε τι μονοπάτια εκτοπής οδηγείται η σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Και θα έλεγα επίσης για την υπόθεση, τελειώνοντας για την υπόθεση του Κελπνό, ότι αν κάτι φαίνεται αποκάλυπτα, είναι η αριστεία της λαμογιάς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βαρύ είναι αυτό, κυρία το οποίο είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να γίνεται στο Κελπνό. Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτήν την αθλειότητα έδωσε τέλος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες
και από το ντοκουμέντο και από την Αυγή και από την εφημερίδα των συντακτών και από το Contra Channel, από μια σειρά δηλαδή δημοσιογραφικών μέσων τα οποία θέλησαν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Και βέβαια υπήρχαν και τα πορίσματα ελεκτών της δημόσιας διοίκησης, στα οποία βασίστηκαν όλες αυτές οι έρευνες. Μην το ξεχνάμε ότι υπήρχαν και πορίσματα ελεκτικά τα οποία αποκαλύψανε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και όλο αυτό το σκάνδαλο. Βιάζεστε κι εσείς από την ανάποδη? Να προλάβετε. Υπήρξε εξεταστική επιτροπή η οποία κατέληξε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και βέβαια υπάρχουν και συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Εκτός αν δεχτούμε ότι σε ένα υπουργείο, σε έναν οργανισμό όπως το ΚΕΛΠΝΟ, γίνονται ανεξέλεγκτα προσλήψεις, ανεξέλεγκτα μοιράζεται διαφημιστική δαπάνη, όλα γίνονται χωρίς κανέναν έλεγχο. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και για αυτό το πάρτι της δημόσιας υγείας. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, το ανέφερε πριν και ο κ. Χατζηνικόλας με τον κ. Ξανθάκη, ότι όλα αυτά τα στελέχη, τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν στην υπόθεση, άλλο το αν κάποιοι μπορεί να θελήσουν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, επιβραβεύτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ως πολιτευτές, είτε σε σημερινές θέσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Να πάω και